Κυνηγικός Σύλλογος Χίου με ένα δελτίο τύπου που έβγαλε ενημερώνει τα μέλη του ότι πρέπει να ελέγξουν τα δελτία κατοχής κυνηγητικών όπλων, μην έχουν λήξει και δημιουργεί πρόβλημα κατά την έκδοση αδειών θύρας. Καλό θα είναι να ανοίξουν τα δελτία κατοχής, να δουν πότε λήγουν κτλ. Ένα έλεγχο να κάνουν δηλαδή. Έχουμε ένα μήνα περιθώριο μέχρι την έκδοση των αδειών θύρας. Οπότε να είναι έτοιμοι και να μην δημιουργηθούν προβλήματα της τελευταίας στιγμής που θα ταλαιπωρηθούν βασικά οι ίδιοι. Αν κάποιος τώρα το δελτίο κατοχής όπλου του έχει λήξει, θα πρέπει να πάρει ένα ιατρικό πιστοποιητικό από ένα ψυχίατρο ή παθολόγο, μία φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας, αλλά έγχρωμη. Τώρα, σε περίπτωση που το ΑΚΟ έχει λήξει σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός, θα πρέπει να πληρώσει 3 ευρώ. Είναι το παράβολο, πληρώνει ηλεκτρονικό παράβολο μέσω τραπέζης, ενώ αν έχει λήξει πάνω από ένα μήνα, είναι 15 ευρώ το ηλεκτρονικό παράβολο. Μαζί με τα δικαιολογητικά που θα συγκεντρώσει, θα πρέπει και να έχει και το όπλο μαζί του, να πάει στην αστυνομική διεύθυνση Χίου, στο αρμόδιο τμήμα, για να κάνει την ανανέωση του κατοχής όπλου του. Πόσο πάει φέτος η άδεια? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν έχουν βγει ακόμα τα τέλη αδειών θύρας. Πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν γύρω ακριβώς όπως και πέρσι. Έτσι πιστεύουμε. Βέβαια, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Οικονομικών, αν θα διαμορφωθούν διαφορετικά τα τέλη αδειών θύρας.